Δραματική είναι η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει πια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με το μέλλον αβέβαιο και τους παραγωγικούς φορείς του τόπου να απευθύνουν έκκληση στην Ευρώπη να συνδράμει, καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι συνέπειες θα είναι τραγικές. Τα τελευταία 13 χρόνια η χώρα μας ταλαιπωρείται. Όταν πήγε να βγει από την κρίση ήρθε η πανδημία, όταν άρχισε να χαλαρώνει η πανδημία γιατί βρέθηκαν τα εμβόλια, άρχισε ο πόλεμος. Δυστυχώς τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Οι λύσεις πρέπει να βρεθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι εθνικό το θέμα της ενέργειας, είναι πανευρωπαϊκό. Ο μεγαλύτερος παραγωγός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μετά η Ρωσία. Η Κίνα αγοράζει με 5 δολάρια, εμείς αγοράζουμε με 17 μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Και αν και η Ευρώπη ειδικότερα δεν αντιδράσει άμεσα, τα προβλήματα προφανώς θα γιγαντωθούν. Η ακρίβεια θα φέρει λουκέτα, τα λουκέτα θα φέρουν ανεργία, η ανεργία θα φέρει μεγαλύτερη ύφεση και αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Και η νέα γενιά θα ζει χειρότερα από την προηγούμενη. Και αυτό τρομάζει τους πάντες, ειδικά στην Ελλάδα που προέρχεται από μια περίοδο κρίσης. Το πρόβλημα λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις με επιτακτική, την ουσιαστικότερη στήριξη και από την κυβέρνηση. Δεν θα τελειώσει ούτε ο πόλεμος, ούτε θα ομαλοποιηθεί σύντομα η κατάσταση. Αυτό τι θα φέρει, επιχειρήσεις που δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν με αυτή την ακρίβεια. Υπάρχουν περίπου 40-50% αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα. Ας πούμε το ψωμί από 80 λεπτά έχει πάει ένα 30, αντιλαμβάνεστε ποια είναι η διαφορά, είναι τεράστια. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνουν κυβερνητικές παρεμβάσεις.